Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Κατερίνα Γιαννακάκη, είναι το Style Mornings και σήμερα θα μιλήσουμε για το υπάρχει τελικά το τέλειο σώμα παραλίας. Μαζί μου θα έχω την αγαπημένη Ειρήνη Μπουντούκη για να δούμε λίγο πώς η κάθε μια μας αντιλαμβάνεται το σώμα της, πόσο περιορίζεται από αυτό κάποιες φορές, αν μας είναι εύκολο να εκθέσουμε το σώμα μας το καλοκαίρι και όλα αυτά τα καταπληκτικά. Ελπίζω να μ' ακούτε και να με βλέπετε καλά όλοι οι υπόλοιποι μέχρι να συνδεθεί η Ειρήνη μαζί μας. Νάτι! Καλημέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Καλημέρα, υπέροχη! Ελπίζω όλες, όλοι, όλα να είχατε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο έτσι και να ξεκουραστήκατε και αν δεν είχατε να προμηνύετε ένα πιο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Εσύ, Ειρήνη μου, για πες, πήγες για μπανάκι το Σαββατοκύριακο ή ήσουν εδώ? Έκανα ένα μπανάκι από τη ζέστη, γιατί θα ταξιδέψω τις επόμενες μέρες για επαγγελματικούς λόγους, οπότε πρέπει να τακτοποιήσω το σπίτι και λίγο έτσι ζοριστήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά το επόμενο έρχονται πιο ξεκουραστό. Εσύ? Εγώ έκανα ένα τριήμερο online σεμινάριο και ήμασταν το πρωί μέχρι το βράδυ μάμε σε μία οθόνη. Αλλά ήταν πάρα πολύ οικοδομητικό. Ναι, δεν κάναμε μπάνιο, αλλά ήταν πολύ εξελικτικό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θέλω όμως μια και... Λίγο το καλοκαίρι μας άργησε φέτος, έτσι. Λίγο ήρθε αργά. Λίγο. Να σου πω κάτι, δεν είναι κακό να έχει έτσι λίγο, όχι τόσο πολύ ζέστη. Εμείς πρέπει να σου πω ότι έχουμε κάνει ήδη 7 μπάνια. Δηλαδή, πήγαμε πολύ στεναρά και πολύ δυναμικά. Σούπερ. Και μια και κάνατε ήδη 7 μπάνια και μια και μπορείς να το καταλάβεις λίγο καλύτερα μέσα από το ρόλο σου, μέσα από τη θέση σου, μέσα από την διάδρασή σου με τον κόσμο, θέλω να μου πεις αρχικά αν εσύ δυσκολεύτηκες στο να βγεις στην παραλία, στο αν είδες άλλους ανθρώπους να δυσκολεύονται ή αν δυσκολεύτηκες τέλος πάντων να πάρεις μαγιό, όλη αυτή τη διαδικασία του πάμε στην παραλία, πώς την αντιμετώπισες? Για πες. Λοιπόν, θέλω να σου πω αρχικά ότι με τους ανθρώπους που αν μπορούσα να κυκλοφορώ όλο τον χρόνο με μαγιό, θα το έκανα. Οπότε δεν δυσκολεύτηκε καθόλου η αλήθεια. Βέβαια, στο κομμάτι του να βρω μαγιό, εντάξει, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχω αρκετές συνεργασίες λόγω της δουλειάς μου και μέσω των social media, δεν αγοράζω πλέον μαγιό. Τα περισσότερα είναι από συνεργασίες και ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου γι' αυτό. Ωστόσο όμως, επειδή φέτος ήθελα να πάρω ένα πολύ απλό μαύρο μπικίνι, το οποίο όμως λίγο να θυμίζει, έτσι, να έχει και λίγο ρετρό αισθητική τύπου 50s, να κρατάει έτσι ωραίο το στήθος, να καλιάζει τις καμπύλες, θέλω να σου πω ότι πρέπει να έχω πάει σε 8 καταστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε 2-3 στην Αθήνα και δεν έχω βρει αυτό. Αυτό που θα έρθει να αγκαλιάσει, να μην πατάει καθόλου, να κρατάει καλά το στήθος, να μην το ψάχνω μετά τις βουτιές. Οπότε δεν θέλω να φανταστώ το τι γίνεται και έξω για τα άτομα που ψάχνουν μαγιό. Πραγματικά. Είναι αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες, έτσι, σε αυτό το κομμάτι του, αν υπάρχει τελικά το τέλειο σώμα, πώς θα βγούμε στην παραλία. Γενικώς το καλοκαίρι είναι μια challenging εποχή για κάθε άνθρωπο, γιατί έχεις δει πάρα πολλές γυναίκες, έχεις αναστραφεί πάρα πολλές γυναίκες και λόγω της δουλειάς σου και εγώ επίσης. Παιδιά, 8, μη σας πω 9 στις 10 γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες με την εικόνα τους. Ποια από εσάς δεν είναι ευχαριστημένη με την εικόνα της, όποια θέλει, μπορεί να μας στείλει, να μας κουνήσει λίγο το χέρι, να μας πει εγώ. Γράψτε μου εγώ, αν κάποιοι από εσάς δεν είναι ευχαριστημένοι με το σώμα της αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τώρα. Και επειδή πραγματικά υπάρχει μια τεράστια κουβέντα γύρω από αυτό, υπάρχει μια τεράστια κουβέντα γύρω από το πρότυπο που παρουσιάζουν τα περιοδικά, τα social media, το ότι όλοι οφείλουμε να έχουμε εκείνο το αψεγάδι για στο σώμα, εκείνο που είναι 90-60-90, που δεν κουνιέται τίποτα, που έχουμε το six-pack, που το στήθος κοιτάει τον ουρανό, το ποπός επίσης. Όλο αυτό μας βάζει πάρα πολλές φορές σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Και να πω αγωνιστικούς χαιρετισμούς εγώ στη Βαλεντίνη, στην
Κεράμος, αν το λέω σωστά. Στη ρούλα μου την αγαπημένη, στη ζωή λατρεμένη μου αυτή. Έρχονται το ένα μετά το άλλο, ναι. Το εγώ, 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 εγώ. Ναι. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που νιώθετε ασφαλείς να το μοιραστείτε μαζί μας, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό να νιώθει ένα άτομο ασφαλές να μοιραστεί την αλήθεια του. Νομίζω, Κατερίνα, ότι μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κουβέντα, γιατί αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο για πάρα πολλά χρόνια. Το σώμα που περιέγραψες πριν, το τελείωσε ψεγάδια στο 90-60-90, πρέπει να σας πω, εργαζόμενοι στη βιομηχανία της μόδας σαν μοντέλο 16 φέτος χρόνια, κλείνω, από την προσωπική μου εμπειρία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αλληλούια! Ναι, αυτό εκεί μπαίνει μια τελεία. Για πάρα πολλά χρόνια. Και εξακολουθούμε φυσικά και το βλέπουμε, απλά την τελευταία πενταετία θα έλεγα εγώ έχει αρχίσει αυτό λίγο και ηρεμεί και βλέπουμε και μια πολλαπλή εκπροσώπηση από πολλές και από πολλούς και διαφορετικούς σωματότυπους. Ακόμα και αυτό που βλέπουμε στα περιοδικά είναι προϊόν ρετούς. Πρόσφατα έκαναν μια συνέντευξη παλιοί άγγελοι της Victoria's Secret, οι οποίες έλεγαν τα μοντέλα ότι αυτό που βλέπατε στις καμπάνιες, το άλλο, πολλές φορές ούτε εμείς δεν αναγνωρίζαμε την εικόνα μας. Θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι αυτό που βλέπουμε έντυπο και πλέον σαν εικόνα στο κινητό μας είναι ένα προϊόν μετά από πολλή επεξεργασία. Μιλάμε για τη δουλειά κάποιων ανθρώπων και έχουμε μαλλιά, έχουμε μακιγιάζ, έχουμε styling. Μας βάφουν το σώμα, μας δημιουργούν άλλου είδους μορφολογία στο σώμα, κοψίματα, δηλαδή αυτό το πιο απλό. Δηλαδή, εμένα αυτή τη στιγμή που με βλέπετε, φοράω μόνο αντιλιακή και λίγο ρούς και ένα γλωσσάκι. Αν με δείτε σε κάποιες φωτογραφίες, που εδώ μου έχουν κάνει το λεγόμενο contouring, είναι... Επίσης, να πούμε ότι τις φωτογραφίες σας γίνεται και στο κορμί, έτσι. Γίνεται το six-pack, το κοντούρι. Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Πάρα πολλές φορές στις φωτογραφίες των μαγιών, λοιπόν, βλέπουμε πιο μαυρισμένο δέρμα από ότι έχει στην πραγματικότητα ένα άτομο. Βλέπουμε να διαγράφονται πάρα πολύ ωραία εμείς, που φυσικά υπάρχουν πάρα πολύ γυμνασμένα σώματα εκεί έξω, αλλά είναι και αυτό προϊόν μακιγιάζ, δηλαδή το να κάνεις define τους κοιλιακούς, κάποιους μυς, τα πόδια, να δώσεις άλλη γραμμή. Αν προσέξετε, ας πούμε, και τις red carpet εμφανίσεις στο εξωτερικό, πάντοτε δεν έχουν μια πολύ ωραία λάμψη όλες οι κυρίες και λες, πω, Χριστέ μου, τι καταπίνουνε γκλίτερ και είναι τόσο λαμπερές. Το προβολέα, ήψανε προϊόν. Ναι, πραγματικά. Αυτό είναι, λοιπόν, προϊόν άλλων ανθρώπων, συνήθως make-up artist. Όμως, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ζήσει σε μία εποχή που φέτος, η αλήθεια είναι, δεν το παρατήρησα τόσο έντονα, εκτός και αν το έχετε παρατηρήσει εσείς, μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό, δεν υπάρχει τόση ένταση στο «εδώ σου έχω το τέλειο προϊόν για να καταπολεμήσεις την κυταρίτιδα». Τρομερή προσφορά, ας πούμε, για να χάσεις τους πόντους που πάντα ήθελες και να βγεις στην παραλία. Διονύζοντας μία πολύ συγκεκριμένη λογική ότι θα πρέπει να πληρείς κάποιες πολύ πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να αρέσεις σε ανθρώπους που θα βγάλουν χρήματα από σένα για να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Γιατί ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε. Κάθε χρόνο υπάρχει μία επαναλαμβανόμενη κουβέντα για το beach body, summer body και πώς να αποκτήσεις το ιδανικό σώμα για το καλοκαίρι. Καταρχήν, για να έχεις ένα ιδανικό σώμα, πρέπει να υπάρχει κεφάλι, γιατί σώμα χωρίς κεφάλι δεν γίνεται. Επίσης, το σώμα κανενός δεν υπόκειται στη γνώμη κανενός. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε συνηθίσει ότι, αν μην βάλω αυτό, γιατί αν βγω έξω, τι θα πούνε. Και τι σε νοιάζει. Και τι σε νοιάζει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον, σε να στερφόμαστε με ανθρώπους, θέλουμε να περνάμε καλά, θέλουμε να είμαστε αποδεκτές, αποδεκτοί, αποδεκτά, να μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων. Ας ξεκινήσουμε με δύο βασικούς παράγοντες, την ευγένεια και την καλοσύνη, και αν για τα υπόλοιπα κάποιος έχει πρόβλημα, στο λύσει. Δεν είναι δικό μας, είναι δικό τους. Γιατί αν ο άλλος κάτσει και ασχοληθεί με κάτι ξένο, δηλαδή το να δέγω το σώμα μου και να πω, Ειρήνη, πρέπει να μαζευτείς γιατί λίγο ξέφυγες, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. It's okay, είναι δική μου δουλειά. Αλλά το να σκεφτώ, να μην βγω στην παραλία,
για να μην πει η Κατερίνα, η Μαρία, ο Γιώργος, οποιοδήποτε τέλος πάντων, ότι πού πάει έτσι τώρα, ρε παιδί μου, δεν το είδε. Ναι. Δεν με νοιάζει. It's ναι. Not my business. Δηλαδή, γιατί να κάτσεις να ασχοληθείς. Γιατί έχουμε μάθει κατά κύριο λόγο να ζούμε με τη γνώμη όλων των άλλων τη ζωή μας και όχι με τη δική μας, έτσι. Λοιπόν, για πάρα πολλούς λόγους και σε πάρα πολλούς... Εγώ δεν... Ναι, ναι. Okay. Να, για κάποιο λόγο έχει σκουρίνει ο οθόνη, σας βλέπω λίγο θολά. Δεν πειράζει. Εσείς με βλέπετε καλά. Εγώ σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Υπέροχα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα του κατά πόσον ασχολούμαστε με τη δική μας άποψη για το σώμα μας, πόσο δική μας είναι η άποψη για το σώμα μας και πόσο είναι επηρεασμένη από τη γνώμη των άλλων. Και εκεί είναι πολλά τα βήματα και τα στάδια τα οποία μπορεί να περάσουμε προκειμένου να φτάσουμε στο σήμερα. Έχει να κάνει με τη γνώμη της μαμάς μας ή του μπαμπά μας, με τη γνώμη της αδερφής μας. Έχω δουλέψει με πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί... τέλος πάντων, πολύ έντονη κριτική από την οικογένειά τους και για τον τρόπο που ντύνονται, αλλά και για τον τρόπο που είναι το σώμα τους. Μου έχει τύχει σε βάση, ας πούμε, με πελάτησα να στεναχωρηθώ πάρα πολύ, γιατί μου περιέγραφε διάφορα σκηνικά με την οικογένειά της και μου λέγανε σε κάποια φάση ότι της λέγανε «Θα το φας και αυτό τώρα, σε οικογενειακό τραπέζι, ας πούμε». Θα φάω και σε έρθα μαζί για να μην μιλάς κιόλας. Δηλαδή, σταμάτα να τρως λίγο. Και... γύρισε κάποια στιγμή και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε λίγο, αν δεν θέλει, δηλαδή μπορώ να μην ξανάρθω. Δηλαδή ναι. δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια πολύ έντονη κριτική γενικώς. Αρχικά να πούμε ότι είμαστε σε μια χώρα που έχει την κριτική λίγο εθνικό άθλημα, έτσι. Είναι πολύ εύκολο να ασχολούμαστε με το τι κάνουν όλοι άλλοι και πολύ δύσκολο να ασχολούμαστε με το τι κάνουμε εμείς, έτσι. Αλλά για να το επαναφέρουμε λίγο το θέμα και να καταλάβουμε ο καθένας μας για τον εαυτό του. Όταν νιώθουμε άβολα να εκθέσουμε το σώμα μας, είτε γιατί το σώμα μας έχει αλλάξει, έτσι, δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι όλοι μας στη ζωή. Και δεν είμαστε το ίδιο στα 20, στα 30, στα 40, στα 50. Ναι. Και ειδικότερα το γυναικείο σώμα, έτσι, το οποίο από την προεφηβεία περνάει στην εφηβεία, υπόκειται σε πάρα πολλές αλλαγές, αν υπάρξει εγκυμοσύνη, εκεί ακόμα καλύτερα, έτσι, και περισσότερες αλλαγές. Δεύτερη εγκυμοσύνη πάλι, χειρουργία, ορυξία, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, ειδικά για όσα άτομα έχετε περίοδο, δείτε το, ας πούμε, μέσα σε ένα μήνα πόσο πολύ αλλάζει το σώμα σας, το πρόσωπό σας και το δικό μας φυσικά, έτσι. Εμεινόπαυση. Σωματότυπος μετά τα 40, που το βλέπεις και λες, δεν είμαι εγώ, ξέρω τι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πει, ας πούμε, για κυταρίτιδες και κιλά και τα σχετικά. Αλλά και το κομμάτι της ηλικίας είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ, πολύ σπουδαίο. Έτσι. Πολύ, πολύ. Είδες ότι το συζητάγαμε και πριν, κατηδίαν, όχι μαζί σας. θέλω να σου πω ότι πριν το περασμένο καλοκαίρι, επειδή εμείς... τώρα θα μοιραστούμε μαζί σας μια προσωπική εμπειρία. Λόγω της δουλειάς του συζύγου μου παραθερίζουμε για ένα διάστημα το καλοκαίρι σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος, με πολύ συγκεκριμένους κώδικες ντυσίματος και συμπεριφοράς και δεν είναι στο Ascot. Ναι. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ. Πέρυσι έχω επιλέξει να φορέσω σε ένα από τα μπάνια μας ένα ολόσωμο, γιατί προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ολόσωμα, τα βρίσκω πάρα πολύ chic. Το οποίο όμως πίσω ήταν αρκετά παρτό. Ναι. Δεν ήταν μπρεζίλ, αλλά ήταν παρτό. Και όταν έχεις διαστάσεις, φαίνεται. Το παρτό άνετε λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, και βγαίνουμε στην παραλία και συναντάμε τη μαμά μιας φίλης της κόρης μου που είναι εκεί στον ίδιο χώρο που παραθερίζει και το ζευγάρι. Που έχουμε και οικογενειακή φιλία και τα σχετικά. Λοιπόν, και πάνω στην κουβέντα κάποια στιγμή μου λέει, γιατί έρχεται η κόρη της και λέει, αχ κυρία Ειρήνη, τι ωραίο που είναι το μαγιό σας, γιατί ήταν έτσι πράσινο, στραφταλιζέ, ήταν πολύ υπερπαραγωγή. Και λέω, αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχετικά. Περνάει κάπως η ώρα και μου λέει, ρε εσύ Ειρήνη όμως, λέει, η μαμά, να σου πω κάτι. Τώρα, δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκες, ας πούμε, ότι θα σε δουν οι υπόλοιποι, ο κόσμος, μη σε δει η κόρη σου, μην τέτοιο.
να καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τσουκ τσουκ τσουκ. Ναι, χτυπήσατε λαμπάκια. Κιτζίλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανησυχείς για μένα, γιατί αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι, άρα έχεις αληθινά συναισθήματα. Αλλά νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είμαι ενήλικη και η κυρία του εαυτού μου, για να καταλαβαίνω πότε η ετικέτα μπορεί να έχει κάτι τέτοιο και πότε όχι. Στην προκειμένη περίπτωση της λέω, επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, νομίζω ότι απλά θα ευχαριστηθώ τον μπάνιο μου και το καινούργιο μου μαγιό, αλλά αν θέλεις και σου κίνησε τόσο πολύ τον ενδιαφέρον, μπορώ να σου πω και πού το πήρα. Με πάρα πολύ, έτσι, τώρα το λέω έτσι χιουμοριστικά, αλλά εκείνη την ώρα ήμουν πολύ ήρεμη, όπως μιλάμε κανονικά. Θέλω να σας πω ότι προξένησε τεράστια εντύπωση το ότι δεν ένιωσα άσχημα. Δηλαδή, ήταν trigger για αυτήν, ξέρω, ότι τώρα έχω τη σημαστώ, γιατί δεν νιώθει ότι κάπως πρέπει να κρυφτεί, κάπως πρέπει να συμβαδίσει λίγο με όλο αυτό που συμβαίνει εδώ γύρω. Και εδώ έρχεται ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση σώματος. Δηλαδή, εδώ είχαμε το στερεότυπο ότι έχουμε μία μητέρα, η οποία δεν είναι στα 20 της, η οποία δεν είναι αυτό που αναφέραμε πριν, προϊόν ρετούς 90-60-90, που έχει μία δυσυμβατική δουλειά. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος, θέλω να σας πω ότι και στη δική μου τη δουλειά, όταν τους λέω την ηλικία μου, μένω και δουλεύεις ακόμα. Ναι. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να έχω πάρει σύνταξη τουλάχιστον μία δεκαετία πριν. Το πόσο είμαι δεν θα σας το πω. Μας όσο θέλω, μην ξέρεις. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είσαι πολύ περήφανη για την ηλικία σου. Πολύ περήφανη. Εγώ φυσικά και είμαι. Απλά αυτά είναι άλλα κοινωνικά στερεότυπα, αυτά πούμε σε άλλο live. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι άτομα, και εγώ μαζί μας τους, έτσι, όλοι εμείς, έχουμε μεγαλώσει με πάρα πολύ συγκεκριμένα στερεότυπα και το πώς πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ανάλογα με το τι προστάσει η κοινωνία. Εν τέλει, νομίζω ότι υπάρχουν, σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες σε ένα περιβάλλον, γιατί αυτό θεωρώ ότι δίνει την αίσθηση της ασφάλειας και του σεβασμού και στους γύρους μας, αλλά και στον εαυτό μας. Αλλά υπάρχουν, σας πληροφορώ, και μία σειρά από ανούσια και ανόητα στερεότυπα που σε κάνουν να χάνεις το νόημα της ζωής σου. Γιατί να στερηθώ εγώ τις στιγμές με το παιδί μου, με τον άντρα μου, με τον εαυτό μου, με τους φίλους μου, επειδή κάποιος μπορεί να πει κάτι. Μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα, Ειρήνη, γιατί θέλω να συζητήσουμε το εξής, ήταν κάτι που έχουμε συζητήσει και σε άλλη φάση, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πόσες επίσης από εσάς, πόσοι άνθρωποι από εσάς τέλος πάντων, στα 20 σας είχατε πρόβλημα γιατί πετούσε ένα εκατοστό όγοφος και κάνατε ό,τι περνούσε και δεν περνούσε από το χέρι σας για να το κρύψετε. Μέχρι που γίνατε 30, ξέρω εγώ. Και ξαφνικά κάνατε ένα παιδί, λέω εγώ τώρα, ή ξέρω εγώ, περάσατε μια φάση στη ζωή σας και αλλάξαν τα πράγματα και γυρνάτε και βλέπετε τις φωτογραφίες των 20 και λέτε, καλά, τι δεν είχα μια μυαλό, δηλαδή. Αντί να χαίρομαι τη ζωή μου, καθόμουν και ασχολούμαι με τον ένα πόντο. Και μετά στα 30 ασχολείστε με τη χαλάρωση στην κοιλιά που ήρθε, ξέρω εγώ, από την εγκυμοσύνη. Και μετά στα 40 συνειδητοποιείτε ότι, καλά τώρα, καθόμουν εγώ και ασχολούμαι, τι κοιλιά είχα ρε φίλε, τι κοιλιά, σούπερ ήμουνα. Και τώρα που έχω βάλει τα 20 κιλά και δεν ξέρω από πού να τα συμμαζέψω. Η Βαλεντίνη, η ζωή λένε εγώ κλπ. Και τι γίνεται ρε παιδιά έτσι μετά, τι γίνεται μετά. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι δεκαετίες και αντί να βλέπουμε το δάσος, έτσι, και ποιο είναι το δάσος, ότι είμαστε εδώ και είμαστε υγιείς και ότι είμαστε μάχημες, αρχικά, με τα δεδομένα της κάθε στιγμής της ζωής μας. Και αντί να κοιτάμε, να χαρούμε τη ζωή μας και να αναδείξουμε τον εαυτό μας, με αυτό που θα φοράμε, με το γυμνό μας κορμί στην παραλία, στο βαθμό που είναι γυμνό κτλ, με το λεπτό τυραντάκι το καλοκαίρι μπορεί να βγει και ένα μπράτσο έξω και ούτω καθεξής. Καθόμαστε και ασχολούμαστε με το δέντρο, το ότι έχω χαλαρωμένη κοιλιά, ότι πετάει η μύτη μου, ότι το σφίχτος μου δεν κοιτάει τον ουρανό και ούτω καθεξής. Και κάνουμε ό,τι περνάει και δεν περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να καλύψουμε το ελάττωμά μας. Αντί να κοιτάξουμε να αναδείξουμε τον εαυτό μας συνολικά και κυρίως να χαρούμε τη ζωή μας. Να χαρούμε τις στιγμές μας. Να κρατήσουμε αυτό που είπες, το να χαρούμε. Μας λείπει πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ το να χαίρομαι.
να περνάω καλά. Μην ξεχνάμε ότι βγαίνουμε και μετά από πόσα χρόνια καραντίνας. Ήδη, αν πριν ήταν δύσκολα, νομίζω ότι για πάρα πολύ κόσμο είναι ακόμα δυσκολότερα τώρα, γιατί έχουν αλλάξει και πάρα πολύ συνολικά οι συνθήκες, είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε αφορούν στο περιβάλλον, στις συνήθειές μας, στον τρόπο που διασκεδάζαμε. Εμένα προσωπικά, παιδιά, μου λείπει πάρα πολύ η χαρά. Δεν θέλω να στερηθώ ούτε μία μέρα όταν μπορώ να την εκμεταλλευτώ κατά το δοκούν και να είμαι καλά εγώ, οι άνθρωποι μου, αυτοί που αγαπώ. Δεν θέλω, αρνούμε. Ναι. Γιατί κάποιος το λέει. Δεν με νοιάζει. Ας το λύσει. Δηλαδή, και δεν είναι... Γιατί, εντάξει, εμείς μπορεί να ακουγόμαστε ok, γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, έτσι. Και ούτε είναι και πολύ εύκολο. Προσωπικά και ψυχοθεραπεία έχω κάνει. Βοήθησε πάρα πολύ η αποδοχή στο επάγγελμά μου. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν ξεκίνησα εγώ, το πλάσιο δεν υπήρχε καν σαν όρο στην Ελλάδα. Γεγονός. Δηλαδή, δεν. Σκεφτείτε... Σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι όταν πήγαινα όλοι με μισοκοιτούσανε. Με έχουν περάσει για άπειρα πράγματα, για την κοπέλα μου, τους καφέδες, τη make-up artist και πάει λέγοντας. Και τώρα θα πάω σε μια δουλειά, δείτε το οξύμορο, έτσι, μετά από 16 χρόνια, και θα πούνε τι ωραίο το σώμα σου και τι καλές αναλογίες που έχεις. Έτσι. Και θέλω να σας πω ότι πριν 16 χρόνια ήμουν τουλάχιστον 15 κιλά λιγότερο. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ειρήνη, και εξίσου πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Η Ηλιάδα μας είναι εδώ μαζί. Ηλιάδα, τι ωραία που είσαι εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Υπέροχη Ηλιάδα. Καταπληκτική. Όσοι δεν ξέρετε την Ηλιάδα, πρέπει να μπείτε στο προφίλ της οπωσδήποτε για να την ακολουθήσετε. Κάθε post της είναι σαν ένα μικρό βιβλίο, σαν ένα μικρό διήγημα. Και πόσες φορές μας έχει εμπνεύσει και μας έχει συγκινήσει και. Εντάξει, δηλώνω φαν, μεγάλη. Μεγάλη φαν, πραγματικά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάλουμε τη χαρά στη ζωή μας και να καταλάβουμε το ότι τα πρότυπα επίσης αλλάζουν. Έτσι, το ποια ήταν η ιδανική γυναίκα το 50, τη δεκαετία του 60, τη δεκαετία του 70, του 80, του 90, του 2000 κτλ. Είναι κομμάτι του marketing και της βιομηχανίας της μόδας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε συνδυασμό με την κοινωνιολογία, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, σε συνδυασμό με το τι συμβαίνει στην κοινωνία εκείνη την εποχή και πώς το marketing των εταιριών μπορεί να ακουμπήσει στις ανασφάλειες, στους φόβους, στα θέλω της εποχής, της κάθε εποχής, και αυτό μαζί να παντρευτεί και να μας κάνει σχεδόν μόνιμα να μην νιώθουμε αρκετές. Με ό,τι κι αν είμαστε, με ό,τι κι αν κάνουμε. Άρα, το θέμα beach body, και αν υπάρχει, και αν υπάρχει το ιδανικό, πόσο συνδέεται με τη σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας, Ειρήνη, πόσο έχουμε χτίσει μια πολύ στιβαρή και ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μας, και ποια είναι η διάδραση που αυτό μετά μπορεί να έρθει με την κοινωνία. Δηλαδή, πώς μπορεί αυτό το δικό μας στιβαρό κάδρο, αν θέλεις, να έρθει σε συζήτηση με την κοινωνία. Νομίζω, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ την προσωπική μου εμπειρία. Η προσωπική μου εμπειρία περικλεί και εμπειρίες άλλων γυναικών, όχι μόνο τη δική μου, και άλλων ατόμων. Γιατί μιλάμε για τις γυναίκες, οι οποίες σε γενικές γραμμές δέχονται πολλαπλές και πολλαπλάσεις διακρίσεις σε σχέση με τους άντρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να δεχθούν διάκριση για τη σεξουαλικότητά τους, για τη θρησκεία τους, για το οτιδήποτε, αλλά αυτές είναι άλλες διακρίσεις. Άραγε λοιπόν, μοιραζόμενη την προσωπική μου εμπειρία τόσο μέσα από τη δουλειά μου, όσο και μέσα από την επαφή με άλλες γυναίκες και σαν εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης και μέσα από το προφίλ μου στα social που θα λάβω μηνύματα, νομίζω ότι αυτό κυρίως που χρειαζόμαστε είναι το κομμάτι της ενδυνάμωσης. Η ενδυνάμωση λοιπόν, γιατί το ακούμε πάρα πολύ και το λέω πολλές φορές και σε συνεντεύξεις μου και όταν θα μιλήσουμε, δεν είναι μόνο μια φωτογραφία στο Instagram που θα βγάλω εγώ αρετουσάριστη και θα φαίνονται οι ευρυαγγείες μου και τα ρητιδά μου, γιατί φυσικά και έχω και είναι δικές μου και τα είναι δικά μου και τα χαίρομαι. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία πολύ πιο ουσιώδη,
που είναι πολύ πολύ βασικό για μένα να ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Και ειδικότερα όταν μιλάμε για γονείς, εάν εμείς σαν γονείς δεν έχουμε λυμμένα τα ζητήματά μας, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας ουσιαστικά. Αν εμένα, ας πούμε, η κόρη μου με έβλεπε διαρκώς και ήμουνα, «Ωχ, τώρα, πού θα πάω με αυτή την μπάκα» ή «Δες το μπράτσο, τίν, τίν, δεν βάζω αλάτι». Το ξέρετε αυτό με το αλάτι, δεν βάζουμε, λέει, για να μην κουνιέται το μπράτσο. Λοιπόν, ή πώς είναι τη σκυλιά μου, γιατί το έχω ξαναπεί κιόλας δημόσιο, ότι εγώ έχω στο κάτω μέρος της σκυλιάς χαλάρωση δέρματος, μετά από την εγκυμοσύνη. Θα ήταν ένα παιδί, το οποίο διαρκώς θα στεκόταν μπροστά από ένα καθρέφτη, θα μετρούσε τα μπούτια της, θα μετρούσε τα χέρια της και θα έβλεπε και μία μαμά, η οποία δεν είναι λειτουργική σαν άνθρωπο. Δυσκολεύεται με αυτό που είναι. Πόσο δίκιο έχεις. Έτσι. Αυτό λοιπόν το παιδί μεγαλώνοντας θα είχε αντίστοιχες εικόνες στα 16 της, όταν ενδεχομένως να πήγαινε μόνη της να αγοράσει ένα μαγιό και θα στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη. Ή ένα τζιν που δεν κάνει τον ποπό της να φαίνεται όπως φαίνεται στη διαφήμιση. Και ας ξέρει ότι είναι προϊόν ρετούς. Οι ανασφάλειές μας είναι τόσο δυνατές που πραγματικά μπορούν να μας στερήσουν μια καλή ζωή. Συνολικά όταν, μια καλή ζωή. Ακριβώς. Όταν ναι. Λοιπόν είμαστε ενδυναμωμένα σαν άτομα, έτσι, ενδυνάμωση δεν σημαίνει ότι ξυπνάμε κάθε μέρα και «You're a rocker!» Είναι πάρα πολύ ωραίο να ξυπνάμε έτσι. Άμα ξυπνάει κάποιο από εσάς έτσι, στείλε το μας. Ναι, να ξέρεις, να σου πω κάτι. Και αυτό άσκηση είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην ξυπνάς το πρωί και να είσαι έτσι, αλλά αν δουλέψεις με το μυαλό σου, όπως ακριβώς δουλεύεις και με το σώμα σου, όπως ακριβώς εξασκείς το σώμα σου κάθε μέρα, μπορείς να εξασκείς το μυαλό σου για να πηγαίνει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και όπως έχει πει ένας μεντοράς μου, όπως και να έχει, μια πλήση εγκεφάλου θα την πάθεις. Το θέμα είναι σε ποιον θα επιτρέψεις να κάνει πλήση εγκεφάλου. Σε σένα ή σε όλους τους άλλους. Γιατί να μην κάνεις εσύ πλήση εγκεφάλου στον εαυτό σου, ότι yes, you're a girl. Ή τέλος πάντων, ναι, είσαι υπερτέλεια, ναι, ναι. Είσαι υπερθεάρα. Και είσαι υπερθεάρα όπως είσαι, ρε φίλε. Και επιτρέπεις σε όλους τους άλλους να σου κάνουν πλήση εγκεφάλου και να σου πυροβολάν το κεφάλι. Κάποιος θα στο πυροβολήσει. Το θέμα είναι εσύ σε ποιον θα επιτρέψεις να σου πυροβολήσει. Ναι, σε ποιον θα αφήσεις το χώρο να το κάνει αυτό. Αυτό είναι το ξέρεις, η εικόνα έχει αντίκτυπο και στις σχέσεις μας. Δηλαδή, θεωρούμε ότι, για παράδειγμα, ένα σώμα το οποίο δεν πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν είναι άξιο να αγαπηθεί. Δεν είναι άξιο να περάσει όμορφες στιγμές, να απολαύσει ένα γεύμα, να απολαύσει ένα μπάνιο στη θάλασσα, γιατί ξεκινήσαμε με αυτή την αφορμή. Δεν είναι άξιο να κάνει έρωτα, να αγκαλιαστεί, να τρέξει, να παίξει, έτσι. Ναι. Προχθές ήμασταν στην παιδική χαρά με την κόρη μου και ήταν μία μαμά η οποία συζητούσαμε αυτό, γιατί μου λέει «Α, εσύ δεν είχες πάει στο GNTM» ακόμα το δημούνται, προϊστορική εποχή. Και κάπως έτσι πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει «Ξέρεις, μου λέει, μωρέ, πόσες φορές θέλω να σηκωθώ να τρέξω με τα παιδιά και σκέφτομαι τώρα θα με κοιτάνε και θα λένε τώρα δέσπος». Σε λέω «Είσαι σοβαρή. Θα χάσεις τις στιγμές με τα παιδιά σου, επειδή υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι και σε νοιάζει αν...» Ναι. Όχι. Ξέρεις πόσες γυναίκες έχω γνωρίσει, έχω συνεργαστεί, που για αρκετό καιρό, όταν είχαν μια πρόσκληση για να πάνε κάπου, επειδή δεν νιώθαν όμορφα με την εικόνα τους και δεν βρίσκαν κάτι να φορέσουν ώστε να κρυφτούν αρκετά, τελικά δεν πηγαίναν. Και πώς έτσι περνάει η ζωή, και αυτό σημαίνει το ότι δεν θα πάω στην παραλία. Ή θα πάω στην παραλία νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ να μην με δουν και πολύ. Ναι. Ή θα καταναλώσω πάρα πολύ χρόνο για να βρω το σωστό μαγιό για μένα που να με κολακεύει και να με κάνει να νιώθω λίγο πιο 90-60-90 από ό,τι ήμουν πριν. Που σημαίνει το ότι αν δεν είμαι τέλεια και δεν αφιερώσω 3 ώρες για να βγω να πάω να πιω ένα ποτό και δεν τα κάνω όλα τέλεια και αψεγάδιαστα, δεν είμαι αρκετά καλή για να με δουν οι άλλοι και να πούνε «Α, είναι ωραία η Ειρήνη» και ούτω καθεξής. Και η πραγματικότητα είναι ότι, τουλάχιστον έτσι πως αντιλαμβάνομαι εγώ, η δική μου προσωπική γνώμη είναι, γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλω και εγώ μέσα από τη δουλειά μου να πω στις γυναίκες είναι ότι έχεις ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια σου που λέγεται η προσωπική σου εικόνα και
πάρ' το και μάθε να το χρησιμοποιείς και θα δεις πόσο αλλάζει η ζωή σου όλη αν μάθεις να το χρησιμοποιείς, έτσι. Δεν σημαίνει το ότι ούτε το ένα άκρο είναι καλό, ούτε το άλλο άκρο. Αφήνω εντελώς την εικόνα μου, δεν ασχολούμαι με αυτήν, βγαίνω όπως να είναι. Ούτε το ένα μπορεί να μας ενδυναμώσει και να μας κάνει να νιώσουμε αυτοπεποίθηση ουσιαστική, ούτε το άλλο. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, γιατί το σώμα μας είναι το σπίτι μας, έτσι. Και είναι και το μόνο σπίτι που δεν μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτήν τη ζωή, παιδιά. Δηλαδή, το σπίτι μας δεν μας αρέσει, δεν μας βολεύει, παίρνουμε τα πράγματά μας, πάμε αλλού. Ο σύντροφός μας δεν μας αρέσει, δεν περνάμε καλά, δεν βιώνουμε μια όμορφη καθημερινότητα, παίρνουμε τα μπουγαλάκια μας, πάμε αλλού. Το σώμα μας είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βελτιώσουμε ελαφρώς, κάνοντας διάφορα πράγματα, αλλά είναι αυτό. Δεν θα γίνει άλλο, δεν θα μπω εγώ στο σώμα της ειρήνης, στη ειρήνη στο δικό μου. Αλλά μπορεί να γίνει όμως πιο δυνατό. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ πιο δυνατό. Μπορεί να γίνει, ακριβώς, μπορεί να γίνει πιο ικανό. Μπορεί να γίνει πιο λειτουργικό. Και σας το λέω γιατί πάλι μοιράζομαι προσωπική μου εμπειρία. Πριν αρκετά χρόνια, όπου είχα έτσι ένα σοβαρό θέμα με την κατάθλιψη, δεν σηκωνόμουν από τον καναπέ. Όταν ξεκίνησα να σηκώνομαι, ήταν πιο δύσκολο. Πολύ φυσικά στον οργανισμό να λειτουργήσει, να περπατήσει, να μην λαχανιάσει ανεβαίνοντας στις σκάλες. Όπως και πέρσι που είχα διπλό κάταγμα στον αστράγαλο. Έπρεπε να είμαι τουλάχιστον 2 μήνες κλινήρης. Όταν έβγαλα το γύψο, προφανώς και το πόδι είχε ατροφήσει. Έπρεπε πάλι να βάλω περισσότερη προσπάθεια και φυσικοθεραπείες με βοήθεια. Πια είναι λειτουργικό το πόδι μου, μπορώ και περπατάω κανονικά. Αυτό αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα από τη ζωή μας. Δηλαδή, όταν κάτι πηγαίνει πίσω και το αφήνουμε, γιατί αισθανόμαστε ότι δεν είναι αρκετό και ποτέ δεν θα είναι, οπότε δεν μπορώ, γιατί εμείς ωραία τα λέμε, αλλά στην καθημερινότητα, όταν διανύεις μια τέτοιου είδους ζωή, αυτό σε τραβάει, σε κατεβάζει. Θα ασχοληθείς τόσο πολύ με όλα αυτά της ρουτίνας, με τη δουλειά, σπίτι, αν υπάρχουν παιδιά με τα παιδιά, που σε πάει πολύ πίσω, κάπου χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε όλο αυτό το κάδρο. Είναι όμως πολύ 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 σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην τελική, όσο και αν έχουμε γύρω μας, αν εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε καλά, δεν θα μπορέσουμε να προσφέρουμε και τίποτε άλλο. Και δεν θα είμαστε και καλά για να ευχαριστηθούμε αυτό που προοριζόμαστε μέχρι ότου κλείσουμε τα μάτια μας. Και καλός ή κακός νομοτελειακό είναι. Δηλαδή δεν έχει και κανένα ζωντόβολο, δεν ξέρω, μόνο η Σέρα έχει μείνει. Και είναι η γυναίκα. Ναι. Θέλω να πω, και λέμε ας πούμε και αυτό για τα κιλά. Θέλω να σας πω ότι διακρίσεις και αμφιβολίες έχουν πάρα πολλά άτομα που μπορεί να είναι ανάπηρα άτομα, έτσι. Να έχουν κάποιο τεχνητό μέλος και να ντρέπονται να βγουν στην παραλία γι' αυτό. Ή να έχουν κάνει κάποιο χειρουργείο και να έχουν ουλές. Να θέλουν να φορέσουν ένα μαγιό διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα βάσει των προτύπων. Πριν αυτό συζητούσαμε με την Κατερίνα, εχθές όταν ανέβασα ένα story για ερωτήσεις και προτάσεις για σήμερα, μου έστειλε ένα άτομο το οποίο μου έλεγε ότι είμαι άντρας, αλλά θέλω να φορέσω ένα γυναικείο μαγιό, αλλά νιώθω άσχημα. Και αυτό συζητούσαμε πριν με την Κατερίνα. Τελικά πώς θα ήταν, πώς τέτοιο. Και καταλήξαμε με την Κατερίνα ότι σε αυτά τα πράγματα, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε αρμόδιες να φέρουμε την ευθύνη της ζωής κάποιου άλλου, αλλά αυτό που θα συμβουλεύαμε βάσει της ηθικής μας και της προσωπικής μας εμπειρίας είναι ότι εάν κάποιο άτομο θέλει να δοκιμάσει οτιδήποτε, ας το δοκιμάσει σπίτι, ας ψάξει κάτι που να το εκφράζει και σε πρώτη φάση ας το δοκιμάσει σε ένα περιβάλλον που να νιώθει ασφαλές. Γιατί τα κοινωνικά στερεότυπα δεν καταρρύπτονται από τη μία μέρα στην άλλη. Και μέχρι να γίνει αυτή η στιγμή, δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Και δεν μιλάω μη σε κυνηγήσουν και σε δίνουνε, έτσι. Το να μην νιώσεις άσχημα, γιατί το κάνεις για να περάσεις καλά, έτσι. Να πας να ευχαριστηθείς τον ήλιο, τη θάλασσα, την παραλία, έτσι όπως το έχει φανταστεί καθένας μας. Αλλά είναι κρίμα να χαλαστείς. Οπότε σε πρώτη φάση, ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Ακόμα και για το μαγιό που λέμε. Δηλαδή, εάν αισθανόμαστε ότι φέτος, για παράδειγμα, για πολλά χρόνια φοράμε ολόσωμο, γιατί θεωρούμε ότι μας καλύπτει καλύτερα.
Εάν φέτος νιώθουμε την ανάγκη να βάλουμε ένα μπικίνι, προσωπικά θα σας συνέστα να κάνετε πάρα πάρα πολύ καλή έρευνα, ειδικά για τον μπικίνι. Η Κατερίνα είναι πιο ειδική σε αυτό να σας μιλήσει. Αλλά σας το λέω φορώντας, ας πούμε, F-cup, είναι πολύ δύσκολο να βρείτε ένα μαγιό το οποίο σας κρατάει ωραία το στήθος, σας κολακεύει, έχει νεανικό κόψιμο και σχέδιο και αναδεικνύει το κορμί σας. Οπότε, σε πρώτη φάση, ψάξτε το πάρα πολύ καλά. Το μαγιό, η αλήθεια, είναι μια επένδυση. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι που, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει, είναι ένα μπλουζάκι, θα το βάλω δύο φορές και τα έβγαλε τα λεφτά του. Σκεφτείτε ότι με τα αλάτια και όλη αυτή την επεξεργασία καίγονται τα λάστιχα, αλλοιώνεται η ποιότητα, οπότε είναι μία επένδυση. Και σε πρώτη φάση δοκιμάστε το κάπου που αισθάνεστε ασφαλείς. Και προς Θεού θυμηθείτε ότι οι πολίτριες και οι πολίτες στα μαγαζιά μπορεί να σας πούνε ότι είναι τέλειο και σας πάει και τέτοια, αλλά στόχος είναι να πουλήσουν. Το θέμα είναι να αισθάνεστε κι εσείς καλά μέσα σε αυτό που φοράτε και στην εικόνα σας στο δοκιμαστήριο. Έτσι. Επίσης, να σας πω εκεί έξω ότι τα περισσότερα δοκιμαστήρια έχουν χάλια φωτισμό. Δηλαδή... παιδιά, μπορώ να... Λοιπόν, ακούστε με λίγο προσεκτικά. Τα περισσότερα δοκιμαστήρια έχουν σποτάκια. Λοιπόν, τα σποτάκια δεν έχουν καμία σχέση με το φυσικό φωτισμό. Τι θα πει αυτό? Ότι ακόμη και αν δεν έχετε κυταρίτιδα ή χρόνος να μην έχετε, κάτω από εκείνο το σποτάκι φαίνεται σαν να έχετε, δεν ξέρω τι, όλα τα πορτοκάλια του κόσμου πάνω σας. Λοιπόν, είναι εκπληκτικό. Οπότε, μην δώσετε τόση σημασία στο τι βλέπετε εκεί, έτσι. Το πραγματικό φως, το φυσικό φως, αυτό που, δηλαδή, που υπάρχει στην παραλία ή που γενικά είναι η χώρη που κινούμαστε, δεν δείχνουν το σώμα μας με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Δηλαδή, το φως, το ένα και το άλλο, είναι η μέρα με τη νύχτα, πραγματικά, στο πώς φαίνεται το κορμί μας στον ένα φωτισμό και στον άλλο φωτισμό. Ειρήνη, όμως, παρόλα αυτά, θέλω, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, ότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το plus size και σε ό,τι έχει να κάνει με τα ειδικά νούμερα, δηλαδή F-cup, αυτό που λέμε, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο στήθος, ένα μεγάλο στήθος με στενή πλάτη, το να μπορεί το πάνω μέρος με το κάτω μέρος να σπάνε γιατί έχω διαφορετικό νούμερο πάνω με κάτω. Όλα αυτά τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια υπερπληθώρα προϊόντων εκεί έξω, έτσι, δηλαδή λες τόσα πολλά brand, τόσα πολλά πράγματα, αλλά τελικά σε αυτό πιστεύω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δηλαδή υπάρχουν πολύ λίγα brand που πραγματικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας γυναίκας η οποία δεν είναι στο μέσο όρο. Εντάξει, μπορώ να το καταλάβω σε έναν βαθμό επιχειρηματικά ότι θέλεις να καλύψεις τη μάζα γιατί εκεί έχεις περισσότερες πιθανότητες. Αλλά παιδιά, υπάρχουν και άλλα, και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, λοιπόν, λίγο να βγούμε από αυτό το στερεότυπο ότι όλοι φτιάχνουμε ρούχα για τους ίδιους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί έξω. Η μαγιό, αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, Κατερίνα. Ειδικότερα αυτό που ανέφερε στο να είναι διπλό το κομμάτι να σπάει, και ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο δεν έχουμε θίξει μέχρι στιγμής είναι το κομμάτι των χρημάτων. Διανύουμε χρόνια αρκετά δύσκολα οικονομικά. Δεν ξέρω πόσο από τα άτομα που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή που μπήκατε, που βγήκατε, μπορείτε να διαθέσετε για παράδειγμα 180 ευρώ για ένα μαγιό. Και ναι, σας λέω 180, μην σας φαίνονται πολλά. Πάνω κάτω είναι μία μέση τιμή για ένα καλό brand. Έτσι. Φυσικά υπάρχουν οικονομικότερα, αλλά είναι και αυτό δύσκολο. Δηλαδή προσωπικά έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στη θέση του να λέω τι ωραίο που είναι αυτό, πόσο έχει, 100 ευρώ καλά, δεν πειράζει, θα μείνω με το περσινό. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα στο κομμάτι του μεγέθους, μπορώ να σου πω βλέποντας, γιατί έχω στο οικογενειακό μου περιβάλλον γυναίκες οι οποίες είναι τώρα στα ευρωπαϊκά 52-54, ας πούμε. Εγώ είμαι 46-48, οπότε φανταστείτε πως ανεβαίνει το μεγεθολόγιο, που δυσκολεύονται πάρα πολύ κάθε καλοκαίρι. Και θέλουν να ντυθούν. Δεν είναι ότι νιώθουν άσχημα, ότι θέλουν να βρουν ρούχα να βάλουν. Να τις κολακεύουν, να τις ευχαριστούν. Είναι γυναίκες που προσέχουν τον εαυτό τους, που τους αρέσει το όμορφο ντύσιμο, που τους αρέσει το σώμα τους και θέλουν να περνάνε όμορφα. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να ψάχνουν από τον Απρίλη σε site, να έρχονται, να μην κάθονται καλά, να τα ξαναγυρίζουν,
να περιμένουν να βγουν εδώ στην Ελλάδα, μήπως τυχόν και βρουν κάπως. Και συνήθως καταλήγουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο brand που έχει μια πολύ συγκεκριμένη ποιότητα, που είναι one size και μπορεί να καλύψει από τόσο μέχρι πάρα πολύ. Είναι τέτοιο το υλικό δηλαδή που έχει τρομερή ελαστικότητα. Αλλά και πάλι λιώσουμε, ενώ δεν θέλουμε. Είναι και αυτό το κομμάτι δύσκολο. Δηλαδή, ακόμη και να θέλεις, πώς. Θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό, Ειρήνη μου, το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Ότι ανεξάρτητα σε ποιο νούμερο είναι μια γυναίκα, είτε είναι στο 52, είτε είναι στο 46, είτε είναι στο 38, είτε είναι στο 34 και οπουδήποτε αλλού ανάμεσα. Σίγουρα οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στο μέσο όρο, ας πούμε, στο small, medium, large, έχουν πολύ περισσότερες επιλογές στα brand. Και αυτό είναι γεγονός και είναι αλήθεια και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα με το τι υπάρχει εκεί έξω, έτσι, και ανεξάρτητα με τις τιμές, εντάξει, όταν γνωρίζεις καλά το σώμα σου, το γνωρίζεις, το αποδέχεσαι, το αγκαλιάζεις και μάθεις να το ντύνεις όμορφα και έξυπνα, δηλαδή καταλαβαίνεις ποιες είναι οι γραμμές που μπορεί να κολακεύουν περισσότερο το δικό σου κορμί και να αναδεικνύουν αυτό που είσαι, δηλαδή να νιώθεις υπέροχα μέσα σε αυτά, έτσι. Δηλαδή βάζεις ένα παντελόνι και λες, α, με αυτό νιώθω σας εκεί με πατάτε. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Και βάζεις ένα άλλο και λες, πω Θεέ μου, νιώθω θεά τώρα. Τι ωραίο, πώς μου στρώνει έτσι ωραία. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα θέμα νούμερου, είναι θέμα γραμμής, πατρών, εφαρμογής, το πανί το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτεί το ρούχο, το χρώμα ενδεχομένως, το μοτίβο, το πάρτινο κτλ. Όταν ξέρεις ποιες είναι εκείνες οι γραμμές που κολακεύουν εσένα, όταν καταλαβαίνεις ότι στο δικό σου σώμα ταιριάζει αυτό το μαγιό και αυτή η εταιρεία, και ξέρεις ότι θα χρειαστεί να δώσεις 150 ευρώ, λες, θα πάρω ένα μαγιό. Συγγνώμη, ένα μαγιό φέτος. Δεν θα πάρω τρία, δεν θα πάρω πέντε, θα πάρω ένα. Γιατί αν έπαιρνα τρία, θα έδινα περίπου τόσο πάλι σε ένα οικονομικό brand. Αλλά τελικά θα μου δίνει αυτό που θέλω. Θα μπορούσα να δείξει το σώμα μου έτσι όπως εγώ θέλω. Μάλλον όχι. Θα μου δίνει ένα αποτέλεσμα μέτριο με το οποίο τι θα έκανα, θα συμβαζόμουν. Και όπως έχουμε πει με την αγαπημένη μου τη Ρούλα προηγουμένως σε μια άσκηση στα μαθήματα του Advanced, που μας έριξε μια άσκηση και λέει, αυτό το φόρεμα δεν μ' αρέσει, αλλά μου κάνει. Λοιπόν, δεν αγοράζουμε, και αυτό το έχω δει επίσης πάρα πολλές φορές, σε ένα plus size, ας πούμε, σε ένα σώμα που έχει λίγα περισσότερα κιλά. Αγοράζω ό,τι μου κάνει, όχι ό,τι μου αρέσει και με κολακεύει. Και εκεί αγοράζουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για εμάς. Okay. Γιατί... Πάλι από πού ξεκινάει όλο αυτό, νιώθουμε ενοχικά με το σώμα μας, εμείς δεν είμαστε αρκετά καλοί για τα ρούχα και αρχίζουμε και μπαίνουμε στη διαδικασία του να αγοράσουμε πράγματα για να καλύψουμε το κορμί μας. Να έχω κάτι να βάλω. Όχι να έχω κάτι για να χαρώ, όχι να έχω κάτι για να νιώσω ακόμα πιο όμορφη, όχι για να έχω κάτι να εκφράσω αυτό που είμαι. Και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, υπάρχουν και μοδίστρες. Δηλαδή, okay. Ράψτε τρία ρούχα, τρία, και να είναι πάνω σας. Στην τελική ανάλυση, δηλαδή αλήθεια. Είναι καταρχήν τελείως όλο το vibe, δηλαδή όταν, ναι. Το έχω νιώσει προσωπικά, όταν φοράς αυτό που σου κάθεται κουτί, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι έχεις καταπιεί ένα κουβά γκλίτερ, αυτό. Νιώθεις τόσο ωραία, τέτοια σιγουριά, τέτοια λάμψη. Δηλαδή, και το είδα και στο περιβάλλον μου. Εμένα η πεθερά μου, για πάρα πολλά χρόνια, τι πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε βάλει μαγιό ποτέ. Αν και από νησί, δεν είχε βάλει μαγιό ποτέ. Ήταν και έτσι η καθημερινότητά τους με τις αγροτικές εργασίες, με τις υποχρεώσεις και αυτά, που δεν είχε πάει για μπάνιο ποτέ. Θέλω να σας πω ότι η πεθερά μου από αυτή τη στιγμή είναι 65 χρονών. Έβαλε μαγιό πριν 5 χρόνια, πρώτη φορά μαζί. Πήγαμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γιατί δεν επιθυμούσε να είναι στην παραλία του χωριού, μην τη δουν οι συγχωριανοί.
Γιατί καταλαβαίνετε τώρα γιατί περιοχές μιλάμε. Και πέρασε υπέροχα. Και πέρσι πήρε ένα φανταστικό μαγιό. Και όποτε έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί έρχεται τα καλοκαίρια εδώ σε εμάς για κάποιο διάστημα, πηγαίνουμε στη θάλασσα και τη βλέπω ότι το ευχαριστιέται. Το ναι, ίδιο βρε, παιδιά. Και με τα ρούχα της. Το ίδιο και με τα ρούχα της. Γιατί για πάρα πολύ καιρό, επειδή ο σύζυγός της έχει πεθάνει τουλάχιστον μία 15 ετία, το θεωρούσαν απρεπές να βγάλει τα μαύρα. Να έχουν περάσει, ας πούμε, τύπου 10 χρόνια και τώρα, ας πούμε, ξεκίνησε σιγά σιγά, φόρεσε καφέ, φόρεσε χακί, φόρεσε μπλε σκούρο, τζιν, λευκό, που για αυτήν λευκό, ας πούμε, φόραγε μόνο όταν ήταν μικρή. Αν τη δείτε, πραγματικά θεωρώ ότι η πεθερά μου είναι από τα πιο λαμπρά, την αγαπώ και πάρα πολύ, αλλά είναι και από τα πιο λαμπρά παραδείγματα που έχω στον κύκλο μου, για το πώς μπορεί να λάμψει ένας άνθρωπος όταν νιώσει καλά, όχι μόνο μέσα του, αλλά και με αυτό που βγάζει έξω του. Ναι. Δηλαδή, όταν αρχίσαμε και ανοίγαμε την ντουλάπα και φεύγανε τα μαύρα και ένιωθε και αυτή καλύτερα και άρχισε να φοράει τζιν, ας πούμε, με ένα μπλε σκούρο πόλο. Άλλος άνθρωπος. Θέλω να σας πω τη δυναμική που είχε, το γέλιο της το πώς έβγαινε, το πρόσωπό της πώς έλαμπε. Έτσι, συγκρεύει. Αχ, Βρυρίνη μου, είναι εκπληκτικό πραγματικά το πόσο αυτό μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία μας, τον τρόπο που ζούμε. Και λέει η Βίκη μας ιερά, η αγαπημένη Βίκη που έχει φτιάξει το Immortality και το Μεταμόρφωση. Μπείτε οπωσδήποτε να το δείτε. Πάρα πολύ αγαπημένη συνεργάτηδα που βοηθάει ανθρώπους να βρουν ρούχα και αξιοπρέπεια όταν δεν μπορούν να τα βρουν και μέσα από τις δικές μας δράσεις φροντίζει να πάνε όπου υπάρχει ανάγκη, έτσι. Και λέει, όπου και αν είναι το θηλυκό, είναι θηλυκό. Και όλες μας, με τη δική σου αγάπη, τον δίνουμε υπέροχα. Βίκη μου, υπέροχη μου Βίκη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποια από εσάς θέλει να μας γράψει την ερώτησή της ή κάποιος, ή αν θέλει να συνδεθεί μαζί μας και να μιλήσουμε live εδώ όλες μαζί. Αρχικά έχει έρθει ένα request από τη Μαργαρίτα, τη Ζαμπέτη, νομίζω. Αν η Μαργαρίτα θέλει να βγει μαζί μας στο live, μπορεί να μας το γράψει για να συνδεθούμε και να μας πει και εκείνη τη γνώμη της ή να μας κάνει την ερώτησή της. Να διαβάσω εγώ 2-3 σχόλια που έχουν έρθει εδώ. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να τα βρω, παιδιά, με συγχωρείτε. Γιατί... Λοιπόν, καλημέρα στην Άσπα στα Κύθυρα. Κάτι έγραψε. Η Όλια μου, η αγαπημένη, ήταν αυτή που μας έλεγε προηγουμένως, μας σχολίασε προηγουμένως, Όλια μου γλυκιά, σε ευχαριστούμε. Και η Όλια στην αρχή είχε πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση να βγάλει φωτογραφία τον εαυτό της. Μέσα είναι αγαπημένο παιδί του Your Style Language και πραγματικά έχει κάνει και εκείνη πολύ μεγάλα βήματα προς τα εμπρός. Μπράβο, Όλια. Λοιπόν, καλημέρα στη Χριστίνα επίσης. Η Λίνα μας, η αγαπημένη, η Λίνα μου, υπέροχη. Λέει η Λίνα, κουβαλάμε πολλές γνώμες από την παιδική και εφηβική ηλικία. Είναι πολύ, πολύ σωστό αυτό που λες, Λίνα μου. Ναι, πραγματικά. Και είναι πολύ σημαντικό να ενδυναμώσουμε αυτό που έλεγε και η Ειρήνη τον εαυτό μας, να χτίσουμε τον άξονά μας πολύ σταθερό και να μην κλονιζόμαστε από το τι μπορεί να πει ο κάθε άλλος που έχει τα δικά του θέματα, τις δικές του απόψεις, τις δικές του αντιλήψεις. Και να... Η Σοφία έλεγε η καλύτερη απάντηση σχέση με αυτό που λέμε για τα οικογενειακά τραπέζια θα το φας και αυτό. Λέει, ναι, σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, θα το φάω και αυτό. Έτσι ακριβώς. Και να το φας να το απολαύσεις. Δηλαδή, πραγματικά. Η Λιάνα μας λέει καλημέρα, τέλεια. Η Στεριανή λέει τι ωραία και του δεπώνει τη συζήτηση. Μακάρι να μπορούσα να το παρακολουθήσω περισσότερο. Στεριανή μου, να σου πω ότι μπορείς να το δεις μετά και στο replay καθότι θα αποθηκευτεί στο Instagram. Υπέροχα. Σας αγαπάμε και εμείς, Όλια μου. Λοιπόν, δεν μας έχει απαντήσει η Μαργαρίτα. Οπότε, αν κάποια άλλο άτομο επιθυμεί να συμμετέχει στη συζήτησή μας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σκοπός του σημερινού live, όταν το συζητήσαμε με την Κατερίνα, δεν ήταν μόνο να εκθέσουμε τις προσωπικές μας απόψεις και εμπειρίες, κάθε μία από τη δική της σκοπιά και επαγγελματική κατάρτιση,
αλλά το να μπορέσουμε να μοιραστούμε όλες τις προσωπικές μας εμπειρίες, γιατί, παιδιά, πραγματικά δεν είναι κανένας μόνος του εκεί έξω. Δηλαδή, όσες φορές έχω σταθεί... Ναι, ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι όταν είχα φρεσκογενήσει, ας πούμε, και έβλεπα την κοιλιά μου, έλεγα, Χριστέ μου, πώς είσαι έτσι. Καλά, εγώ περνούσα και επιλόγιο κατάθλιψη τότε, αλλά anyway, θέλω να πω ότι αυτό... Και ακόμα και σε αυτό δεν είσαι είναι μόνη. Άλλη ένταση, βέβαια. Ή όταν, γιατί μέχρι στιγμής είπαμε για τα κιλά, είπαμε για τα κοινωνικά στερεότυπα, για το όταν κάποιο άτομο, ας πούμε, θέλει να βάλει... προσδιορίζεται σαν άντρας και θέλει να φορέσει κάτι γυναικείο, το cross-dressing που λέμε και όλο αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, όμως, υπάρχει και ένα, πολύ... και ένα κεφάλαιο το οποίο διθήξαμε, το ότι υπάρχουν άτομα εκεί έξω που εμείς τα βλέπουμε αποδεκτά κοινωνικά, ακριβώς επειδή είναι λεπτό το κορμί τους, όμως τα ίδια τα άτομα δεν νιώθουν άνετα. Γιατί πάρα πολλές φορές μπορεί να έχουν σταθεί σε ένα καθρέφτη και να λένε «Πόπο, πώς είναι έτσι, ο πισινός μου, πλάκα, δεν έχω καθόλου στήθος». Για παράδειγμα, «Πόπο, δεν έχω καθόλου μυς». Όλοι κάτι δηλαδή... δεν έχουμε που θα θέλαμε να έχουμε ή όλοι κάτι έχουμε που δεν θα θέλαμε να το έχουμε. Ακριβώς. Όλοι. Και αυτό πάλι έχει να κάνει με αυτό που ανέφερες πριν, Κατερίνα, το ότι έχοντας πολύ συγκεκριμένα στερεότυπα στο μυαλό μας, πάμε πίσω τη ζωή μας. Το κομμάτι της ενδυνάμωσης που συζητήσαμε πριν έχει να κάνει και με την ατομική μας ευθύνη για τον εαυτό μας πρώτα. Δηλαδή ότι είναι έχω ακούσει πάρα πολύ τοξικά σχόλια. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ευνοούσε την προσωπική ανάπτυξη και την έκφραση του εαυτού μου, όπως αυτό ορίζεται από το κάθε άτομο. Ωραία, ενηλικιώθηκα. Τώρα πια όμως η πληροφορία είναι πολύ πιο άμεση. Δηλαδή, μόνο να γκουγκλάρετε ή να μπείτε στο YouTube, ας πούμε, και να βάλετε, ξέρω εγώ, πώς να νιώσω αυτοπεποίθηση. Σας πληροφορώ ότι θα σας βγάλω μια λίστα από πάρα πολύ ωραία τραγούδια που μπορείτε να βάλετε στο σπίτι και να περάσετε χάρμα. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και πανάκια για όλη σας τη ζωή, αλλά είναι ένα βήμα που μπορείτε να το κάνετε δώρο στον εαυτό σας. Ειρήνη μου, η Αλίκη θέλει να συνδεθεί μαζί μας, οπότε συνδέω τέλεια, την Αλίκη. Τέλεια. Ελπίζω να τα κατάφερα. Και να δούμε την Αλίκη. Νάτι. Καλημέρα. Είμαι η Αλίκη, είμαι πολύ φίλη με την Ειρήνη, γι' αυτό κάνει έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Και εμείς ευχαριστούμε. Για όλο το live. Εγώ δεν θέλω να φάω πολύ από το χρόνο, απλά αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία. Αυτό που είπε η Ειρήνη τώρα είναι αυτό που σκεφτόμουν κι εγώ. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που από τα 11 κάνουν δίαιτα με διαιτολόγους, γιατί ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά προβλήματα οργανικά υγείας, τεστοστερώνης, αδρεναλίνης, ψυχικό διάσπαση κτλ. Θέλω να πω ότι ένα πολύ βασικό πράγμα που αγνοούμε είναι γενικώς ότι η εικόνα μας δεν έχει να κάνει με το απλά πόσο τρώμε, που είναι έτσι κάτι που ακούμε πάρα πολύ, τύπου καλαρά αυτό λίγο ας πούμε και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι έτσι μια τακτική του 1900 πολύ πριν. Και θα ήθελα έτσι παραπάνω στην ενδυνάμωση να το πω εγώ αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να προσπαθούμε, ειδικά οι γυναίκες που έχουμε ορμόνες, και να μην αλλάζει τίποτα. Είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα συνηθιών, από το κάπνισμα μέχρι το τι ώρα κοιμόμαστε, από το τι ορμόνες βγαίνουν από το κορμί μας, από το κατά πόσο παίρνουμε καλές θερμίδες. Είναι πολλά σχετικά με τη διαστάση του σώματος. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παλιά ήταν in the closet και τώρα είμαι πολύ καλά με μένα και αυτό είναι πολύ όμορφο και το παίρνω και πίσω, ναι, για την ενδυνάμωση. Γιούπι και τέτοιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό, πραγματικά δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει και το πήρα πίσω βρίσκοντας απαντήσεις για αυτά που με βασάνιζαν, δηλαδή ψάχνοντας με ψυχολόγο. Ψάχνοντας με ψυχίατρο, ψάχνοντας με τροφολόγο, με διαβητολόγο και είπα: «Οκ, αυτό είναι». Είπατε και μια ωραία τάκα ότι είναι ο ναός μας και είναι ο ναός μας, δεν αλλάζει. Προσέξεις ό,τι περισσότερο μπορείς για να έχεις. Να πούμε κάπου εδώ ότι μετά τα 25 ξεκινάει το γύρα στο δέρμα, αντικειμενικά, ιατρικά, ό,τι και να κάνουμε. Το πικ μας είναι τα 25. Οπότε, αν φοράμε κορίτσια ένα ωραίο κραγιόν ή όσοι παπάκι θα βάλω όπως νιώθουμε ο καθένας. Ένα ωραίο κραγιόν, ένα ωραίο ρούχο ή φοράμε την αυτοποίθηση και βγαίνουμε. Αυτό φαίνεται. Εγώ αυτό ήθελα να μοιραστώ. Έτσι. Δηλαδή,
Και στα μάτια θα φανεί, και στον αέρα θα φανεί. Αυτό. Αλίκη μου, πόσο σε ευχαριστούμε! Και πόσα μπράβο σου για όλα αυτά τα οποία μας λες και πόσα μπράβο σου για αυτά που κατάκτησες μέχρι τώρα και είμαι σίγουρη ότι θα κατακτήσεις κι άλλα, γιατί είσαι σε αυτό το δρόμο και πόσο χαίρομαι που βλέπω το πρόσωπό σου χαρούμενο και φωτεινό για τον τρόπο που έχεις επιλέξει πια να ζεις μέσα στη δική σου πραγματικότητα. Και διαβάζω ένα βιβλίο, τέλος πάντων, που το έλεγε για άλλο πράγμα αυτή τη στιγμή, αλλά τελικά αν το δει κανείς, κουμπώνει παντού το ότι εμείς μπαίνουμε στο ρόλο του θύματος και δεν είμαστε θύματα και ότι αν επιλέξουμε να πάρουμε τα ηνία στα χέρια μας και να καταλάβουμε ότι έχουμε επιλογές ακόμα και εκεί που δεν νομίζουμε ότι έχουμε επιλογές, είμαι 100 κιλά, άρα δεν έχω επιλογές να ντυθώ όμορφα, ας καλυφθώ. Πάντα έχουμε επιλογές. Πάντα έχουμε επιλογές. Και είναι στο χέρι μας να το καταλάβουμε και να πάρουμε την επιλογή που θα κάνει την αλλαγή στη ζωή μας και θα νιώθουμε όμορφα. Αλήκη μου, χίλια μπράβο σου. Και κυρίως από εμάς για εμάς, γιατί αυτό είναι και στην προσωπική ζωή, είναι και στην ερωτική ζωή, στην κοινωνική ζωή, παιδιά, είναι και στην επαγγελματική ζωή, που για κάποιους σαν και εμάς, για μένα, ας πούμε, είναι μετά από τον αέρα η δουλειά και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Είναι ο ίδιος λόγος που πολύ όμορφες γυναίκες με ωραίες αναλογίες για κάποιο λόγο θεωρούνται ότι μέχρι εκεί πάει, το οποίο είναι bullying, είναι ρατσισμός, είναι ταβάνι, έτσι. Ή όπως είπε η Ειρήνη, ότι για κάποιο λόγο της σωματοδομής δεν την περνάγανε τότε, ας πούμε, για μοντέλο. Αλλά, οκ, okay, υπάρχει ένα κομμάτι εκπαίδευσης. Βγήκες και εσύ και ήρθε, το έφερε στην Ελλάδα. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά θέλω να πω, επηρεάζει δηλαδή τα πάντα. Και θέλει και λίγο όρια. Γιατί, ανεξαρτήτως εμφάνισης, αυτό που είπατε πριν, εγώ το κρατώ πολύ και σκέφτηκα, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τον Patrick Davidson, κάπως έτσι, τον επιχειρηματία, που έλεγε for the victimhood mentality. Ναι. Και μιλάει για τους doer, οι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνονται, πάνε στη δουλειά τους, πληρώνουν τους λογαριασμούς κτλ. Δεν μπορείς να τους αγελάσεις με τη θεματοποίηση. Και η πλήση εγκεφάλου γίνεται παντού, από τις διαφημίσεις που είναι τώρα AI και δεν βλέπεις το πατατάκι, δεν υπάρχει πια πατατάκι, είναι ένα γραφιστικό. Δεν υπάρχει τίποτα στη, δεν υπάρχει ένα προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή να είναι όπως είναι. Είναι όλα γραφιστικά, είναι όλα artificial, είναι όλα πολύ ωραίο market. Αρχίζει να αλλάζει αυτό το πράγμα. Και το τι βλέπεις τελικά με αυτό που είναι, είναι λίγο θολό. Και, αυτό. Και τελικά σε ποια αλήθεια να πιστέψεις, είπατε για το φως που, εγώ αυτή την ερώτηση θα την κάνω, αφού είσαι και ειδική. Είναι δυνατόν καταστήματα που να πουλάνε κάτι το οποίο φοράς, να μην έχουν σωστό καθρέφτη και σωστό φωτισμό, δεν είναι self-sabotage? Αυτή είναι μια ερώτηση που θα την γράψω κιόλας. Είναι όντως και είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτό έχει να κάνει και με τους διακοσμητές που φτιάχνουν τα καταστήματα, γιατί δεν, απαραίτητα θα σου το πω γιατί το έχω ζήσει από μέσα. Έτσι. Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων ή επιχειρηματίες δεν είναι αυτοί που φάζουν τα φώτα. Είναι οι διακοσμητές, έτσι. Πληρώνουν άλλα διακοσμητή για να τους φτιάξει το μαγαζί και και οι διακοσμητές και γενικότερα υπάρχει και το εξής. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που θα ήταν καλό να την κάνουμε σε ένα άλλο styling mornings. Το πόσο παρεξηγημένο είναι το στυλ και η αισθητική σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντάξει, γιατί έχει αποτελέσει το περιτύλιγμα και τη βιτρίνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο industry συνολικά που θεωρούν ότι είναι η δική τους φιλοσοφία. Δεν θα την κρίνω. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν ότι αυτό που λένε είναι το σωστό, τελεία. Οτιδήποτε δεν μπαίνει στο κουτάκι του τέλειου, δεν έχει θέση πουθενά. Θεωρούν ότι ο σνομπισμός είναι τρόπος ζωής και τρόπος έκφρασης. Δηλαδή, και ο χώρος της μόδας και ο χώρος γενικότερα της αισθητικής, του στυλ, δηλαδή της διακόσμησης κτλ. Κτλ. Έχει αυτό το ότι εγώ τα ξέρω όλα, κάτσε εσύ στη γωνιά σου, γιατί αυτό που λέω, γιατί αλλιώς ο μοντιέ, δεν μπορώ, θα μου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Το οποίο δεν είναι η πραγματικότητα, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα του ποιος κάνει τι και για ποιον λόγο. Πολύ μεγάλη κουβέντα και πολλή άλλη κουβέντα, αλλά το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να μην βλέπεις το φως στο δοκιμαστήριο, γλυκιά μου, αλλά να βλέπεις την ουσία. Την ουσία. Εντάξει. Και την αλήθεια την πραγματική, τη δική σου αλήθεια.
Αυτό. Και η κάθε μια μας για τον εαυτό της. Έτσι. Τέλεια. Thank you for the host. Θα βγω μήπως μπήκε κάποιος άλλος. Εμένα θα με επιτρέψετε πριν φύγει, Αλίκη. Γιατί γνωριστήκαμε μέσα σε ένα πρόγραμμα γυναικές ενδυνάμωσης που ήταν εκπαιδευόμενη μου. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον άνθρωπο που είναι η Αλίκη και κυρίως για το τελευταίο διάστημα φοράει κυρίως κόκκινα. Αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε πριν. Αλίκη, ευχαριστούμε. Το είδα. Παιδιά, δεν έχουμε πιει καφέ. Ξυπνάμε με χαμόγελο και να μας αρέσει ο ήλιος πάνω μας. Αυτό που είπατε πριν, τον αρχίζει τη μέρα λίγο κάπως. Από τη μουντρίλα που θα σε τραβήξει μαζί σου κάτω, σε ό,τι είναι πολύ ωραίο. Είναι έτσι. Είναι η συνήθεια, είμαστε οι συνήθειές μας. Είμαστε οι συνήθειές μας, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Οπότε, ας χτίσουμε εκείνες τις συνήθειες που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Σε όποιο σώμα κι αν ζούμε, όποιες ατέλειες κι αν έχει. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, και η Αλίκη και η Ειρήνη. Ρε παιδιά, όλοι έχουμε ατέλειες. Και τελικά, ακριβώς επειδή έχουμε ατέλειες, είμαστε μοναδικοί. Δηλαδή, αυτό είναι το κομμάτι της μοναδικότητάς μας. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τέλειο. Το ότι είμαστε, ότι έχουμε αυτό το και καλά ελάττωμα, είναι κομμάτι της μοναδικότητάς μας. Και αυτό είναι υπέροχο από μόνο του. Ας το αγκαλιάσουμε αυτό επιτέλους, ας θυμίσουμε τον ναό μας και ας έρθουμε επιτέλους ένα διάλογο με το κορμί μας. Ας το αφήσουμε να μας μιλήσει, να μας πει τι θέλει, τι χρειάζεται από εμάς. Έτσι, κανένας άλλος. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε διαφορετικοί, αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει και σχετικό βιβλίο του Ζερό με ένα του καλύτερους Γάλλους, τέλος πάντων, συγγραφείς που ήταν η Ουτοπία. Όποιος θέλει να το διαβάσει, περιγράφει μια κοινωνία όπου είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι από μέσα προς τα έξω, που είναι φρικιαστικό. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή αν το δούμε έτσι, είναι όμορφο να είμαστε όλοι διαφορετικοί. Πάρα πολύ. Είναι το πιο όμορφο. Αυτό είναι για μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να με βγάλετε, γιατί δεν ξέρω πώς πρέπει να βγω. Πατάς απλά το κουμπάκι σου και βγαίνεις. Okay. Είναι στο κουμπάκι σου και βγαίνεις. Φιλάκια, φιλάκια. Η Τζούλη λέει, είστε αυθεντικά υπέροχες, έτσι ακριβώς. Και εσύ, γλυκιά μου, Τζούλη, είσαι αυθεντικά υπέροχη και κάθε μια μας. Πόσο ωραία κουβέντα, τι ωραία πράγματα μας είπε η Αλίκη. Η Αλίκη είναι πολύ φωτισμένο παιδί, αλήθεια είναι. Είναι παιδί που έχει παλέψει πάρα πολύ για να γίνει ο άνθρωπος που είναι σήμερα και πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που προσωπικά είναι inspiration για μένα. Εδώ βλέπω ότι έχετε μπει, παιδιά μου, έχουν μπει αρκετά παιδιά από το πρακτορείο. Ωραία. Με το πρακτορείο το οποίο συνεργάζομαι, κάνω και coaching στα New Faces. Και έχει πάρα πολύ αξία αν θα ήθελε κάποιος, για να κλείσουμε νομίζω το σημερινό live, να καταθέσει και την προσωπική του εμπειρία, γιατί εμείς όντας και σε ένα χώρο που ουσιαστικά γινόμαστε τα πρόσωπα που θα ταυτιστεί μαζί μας ο εκάστοτε καταναλωτής, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν και άποψη από τους ανθρώπους που πουλάμε ουσιαστικά το προϊόν. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, αν έχει η εταιρεία επιλέξει εμένα ή το οποιοδήποτε παιδί και είναι από κάτω το label, είμαστε τα πρόσωπα με τα οποία θα ταυτίσει, θα πει «Α, τι ωραίο μαγιό, κοίτα, δες πώς της πάει, πώς του πάει, ας πούμε, ανάλογα την εταιρεία». Το θεωρώ πολύ σημαντικό, λοιπόν, τους ανθρώπους που για τον περισσότερο κόσμο είναι απλά μια εικόνα, να εκφέρουν την άποψή τους και πώς το βιώνουν, ειδικά σε μια σεζόν όπως η φετινή και η περσινή, που είχε πάρα πολύ μαγιό να φωτογραφηθεί. Νομίζω κάθε σεζόν. Νομίζω κάθε σεζόν. Μωρέ, ξέρεις, μετά την καραντίνα, ακριβώς επειδή ο κόσμος είχε και την ανάγκη της ανανέωσης, του να πάρει κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, κάτι που θα το αλλάξει την διάθεση, ειδικά πέρυσι και φέτος, δόθηκε πάρα πολύ βάρος στο μαγιό. Ναι. Μας λέει η Τζούλη εδώ, στη φύση υπάρχει ανομοιομορφία και ποικιλία και αυτό είναι το μαγικό, αυτό που μας απογειώνει. Μα αυτό είναι που νομίζω που συμβαίνει και στην πραγματικότητα γύρω μας. Και... Λοιπόν, τώρα είναι, μου έδωσε πάσα η Τζούλη για να σκεφτώ ότι τελικά, αν σκεφτούμε τη ζωή σαν ένα κήπο, σε αυτό το κήπο υπάρχουν πολλά διαφορετικά φυτά. Έτσι, ξέρω εγώ, μια περιοχή που έχει διαφορετικά φυτά. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι ακριβώς είναι και η ίδια η ζωή. Δηλαδή, και αυτή είναι και η ομορφιά, ότι το ένα συμπληρώνει το άλλο και ότι όλα μαζί έχουν μια αρμονία στο τέλος. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο.
Δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι ίδιοι, παιδιά. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, βασικά. Απολύτως κανένας. Αυτό. Και ναι, μπορεί κάποιες φορές η εικόνα να δείχνει ίσως το αν είμαστε υγιείς ή το αν τρώμε ή δεν τρώμε, αλλά δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε η Ελίκη προηγουμένως. Υπάρχουν πάρα πολλά ορμονικά θέματα, ιατρικά θέματα, που δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι συμβαίνει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τους άλλους από τα δικά μας παπούτσια. Έτσι. Ακριβώς. Νομίζω ότι τώρα χρησιμοποιήσεις τη λέξη κλειδί του να κρίνουμε. Ας σταματήσουμε να κρίνουμε. Ακριβώς. Δηλαδή, στην τελική υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα ζωής μας, που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εκεί έξω και δεν έχουμε κρίση γι' αυτά. Είτε γιατί μας φαίνονται πολύ, είτε γιατί μας κουράζουν, είτε για οτιδήποτε. Ας εστιάσουμε στα πιο σημαντικά, να διαθέτουμε άποψη και γνώμη, και για αυτά που αφορούν άλλους ανθρώπους, ας ασχοληθούμε με τη βελτίωση του εαυτού μας. Έτσι. Η Μαρία... Και γεια σας, κυρία Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Ως μαμά της Αλίκης, θα σας τονίσω ότι το mood της διαμορφώθηκε από τις δυσκολίες και τις μάχες της, καθόλου από την έρνοια της τύχης. Πολύ όμορφα τα μηνύματά σας, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και γενικώς, μας διαμορφώνουν, καλώς κακώς, μας διαμορφώνουν οι δυσκολίες, παιδιά, της ζωής. Και επίσης, το κορμί μας και αυτά που του συμβαίνουν, διαμορφώνονται από τις δυσκολίες της ζωής. Μπορεί να έχουμε τις σουλές μας, όπως είπες, μπορεί να έχουμε μια χαλάρωση, έχουμε μια εγκυμοσύνη. Είναι τα παράσημά μας. Είναι τα παράσημά μας. Είναι αυτά που έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε και να πάμε παρακάτω. Και όλοι έχουμε περάσει προκλήσεις με το κορμί. Όλοι. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και φέτος ήταν μια τέτοια χρονιά. Θα σας μιλήσω ειδικά για αυτό σε επόμενο live. Το έχω σκοπό πριν κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Γιατί ήθελα να δώσω το λόγο στην Ειρήνη σήμερα και σε όλες εσάς. Και Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Εγώ ευχαριστώ για μία ακόμη φορά που με φιλοξένησες στο Styling Mornings και ήμασταν πολύ stylish και αυτό το morning. Νομίζω ότι κάπου έπρεπε να... Τέτοια. Κάπου έπρεπε από πίσω να παίζει τη Σπολίνα στο τραγούδι, για όσους το θυμόστε, το που έλεγε με το βρεγμένο μου, το super mini, bla bla bla. Νομίζω ότι καλό κλώζι. Α, μας έρχονται, sorry, μας έρχονται κάποια σχόλια. Λέει η Fairy Tale, νομίζω. Άρα, αν δεν παίζει ρόλο το σώμα για το modeling, τότε όλοι μπορούμε να γίνουμε μοντέλα. Γιατί λέμε ότι όλα τα σώματα είναι ωραία, άρα. Fairy Tale, γιατί δεν ξέρω το όνομά σου. Καταρίνα, νομίζω αυτό θα μου το δώσεις να το απαντήσω. Δικό σου όλο. Αρχικά, σκοπός της μόδας πλέον είναι να νιώθουν ότι όλα τα άτομα εκπροσωπούνται και βλέπουν τον εαυτό τους κάπου εκεί έξω μέσα στα πολύ ωραία ντεφιλέ, περιοδικά και ούτω καθεξής. Αν κάνεις μία βόλτα έτσι λίγο στους διεθνείς μεγάλους οίκους, θα δεις πόσο όμορφα πια έχει εξελιχθεί το κομμάτι της υπερήλειψης. Είναι σπουδαίο λοιπόν αυτό το πράγμα, και όχι απλά ωραίο, για μένα είναι σπουδαίο, γιατί δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε ό,τι αφορά το ρατσισμό. Ο ρατσισμός μπορεί να περικλεί τα πιο μεγάλα σώματα. Μπορεί να περικλεί non-binary άτομα ή άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ απλά κοινότητα. Μπορεί να περικλεί μοντέλα τα οποία είναι στα 60 και στα 70 τους. Ή μοντέλα τα οποία φορούν μαντήλα ή μοντέλα τα οποία έχουν λεύκη ή κάποια δερματοπάθεια. Μοντέλα και με χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Πρόσθετα μέλη. Ναι, με πρόσθετα μέλη, με το σύνδρομο Down, είτε με κάποια αναπηρία όπως τυφλότητα ή κάτι άλλο. Για μένα λοιπόν αυτό είναι σπουδαίο, το ότι έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να ζούμε σε μία εποχή που η μόδα πραγματικά ξεκινά και έχει χώρο για όλους. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η μόδα είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Το κάνει προφανώς γιατί αυτό αποφέρει κέρδη στις μεγάλες εταιρείες. Για να αποφέρει κέρδη σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που εκεί έξω ταυτίζεται, βλέπει τον εαυτό του, συμφωνεί με την πολιτική μιας εταιρείας και αγοράζει το προϊόν. Για μένα αυτό είναι σπουδαίο. Αν με ρωτάς σαν επαγγελματία, όχι, δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν μοντέλα. Το επάγγελμα του μοντέλου είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που θέλει πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες, ικανότητες και πειθαρχία. Οπότε, όπως όλοι δεν μπορούμε να γίνουμε μαθηματικοί, γιατροί, δάσκαλοι και ούτω καθεξής, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι μοντέλα.
Και τέλος, όλα τα σώματα είναι ωραία, γιατί όλα τα σώματα είναι μοναδικά και είναι άξια να αγαπηθούν. Από εκεί και πέρα, το ποιο σώμα είναι επιθυμητό για τον καθένα μας, σεξουαλικά, ερωτικά, είναι κάτι πολύ, κάτι πολύ προσωπικό που αυτό αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά. Ελπίζω να σε κάλυψα. Νομίζω μίλησα αρκετή ώρα. Η Λιδία μας λοιπόν ήταν αυτή που έκανε την ερώτηση και μας ευχαριστεί για την απάντηση. Και εμείς ευχαριστούμε για την ερώτηση, Λιδία. Η Τζούλη λέει ότι για πολλά χρόνια ντρεπόταν να βάλει μπικίνι γιατί είχε μια τεράστια ολή στην κοιλιά μετά από τροχαίο. Και τώρα πλέον ζω και τώρα πλέον ξέρω ότι είναι το παράσημό μου για τη ζωή και επιλέγω και μου αξίζει να έχω. Έτσι ακριβώς, Τζούλη μου, οπότε το challenge bikini και φέτος το καλοκαίρι για σένα νομίζω ότι είναι εδώ και πάρα πολλά μπράβο σου. Και αρχικά, ναι, ήταν μια τεράστια μάχη ζωής και μπράβο σου που την κέρδισες και είσαι εδώ μαζί μας, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι ωραία κουβέντα, πραγματικά. Θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ όλη μέρα. Ναι. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ πραγματικά για αυτήν την υπέροχη κουβέντα και πάλι. Είναι πάντα απολαυστικό να μιλάω μαζί σου. Απολαυστικό. Εμπνευστικό, ουσιαστικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε τόσο κόσμο μαζί μας σήμερα και σας ευχαριστούμε όλους που μοιραστήκατε έτσι το χρόνο σας μαζί μας και τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Θα πω στο επανειδήν, γιατί η δική μας σχέση είναι μακριά και πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να πούμε παρέα. Οπότε λέω καλό καλοκαίρι για να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη και πάλι με σένα, Ειρήνη μου, ενώ μέσα στο Styling Mornings, έτσι. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, πραγματικά. Και ελπίζω έστω και κάποιος κάτι να πήρε από αυτό. Εγώ, Κατερίνα, με ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και όλα τα άτομα που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν για μας έτσι πολύ σπουδαίο να έχουμε μια τόσο μεγάλη παρέα. Και θα κρατήσω το τελευταίο που είπες, πραγματικά κλείνοντας αυτό το live. Αν οποιοδήποτε άτομο από εσάς πήρε έστω και κάτι, αγάπησε έστω και ένα ψυχουλάκι παραπάνω τον εαυτό του ή τον βάλαμε σε σκέψεις να πει ότι μήπως πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι άσχημα για μένα. Δεν μου κάνει αυτό στη ζωή μου. Είμαστε πολύ ευγνώμονες αν κάτι τέτοιο συνέβη. Θα χαρούμε πάρα πολύ αυτό να μας το στείλετε και αργότερα αν νιώσετε ότι θέλετε να το μοιραστείτε. Γιατί για μας είναι πάντα χαρά μας να μοιραζόμαστε τη χαρά σας. Η συγχωρημένη γιαγιά μου έλεγε ότι όταν μοιράζεσαι τη χαρά γίνεται διπλή. Και να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα μου, που για μία ακόμη φορά έτσι έφερες φως τη ημέρα μου. Στο έχω πει από πρώτη φορά που βρεθήκαμε. Σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ, Ειρήνη μου. Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να αγκαλιάσουμε έτσι ωραία, ωραία το κορμί μας, να το αγαπήσουμε και να έχουμε μια υπέροχη, πραγματικά υπέροχη, φωτεινή, λαμπερή εβδομάδα. Σας φιλώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Φιλάκια.